Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ από το Ράδιο Εύρος με έδρα την Ορεστιάδα. Καλώς ήρθατε και καλή χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει κάτι άλλο με όλα αυτά που συζητήθηκαν. Προέκυψαν πολλά άλλα ερωτήματα, απαντήθηκαν για κάποια άλλα. Τώρα θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται με αυτό που έχω να σας μεταφέρω. Διατυπώνεται συνεχώς η άποψη ότι η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης θα συμπαρασύρει σε ανάπτυξη και την υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το ακούσαμε και από εσάς να το λέτε και χθες. Είμαι υποχρεωμένος δυστυχώς να σας μεταφέρω ότι αυτό στους κατοίκους του Βορείου Εύρου ακούγεται κάπως με μια δυσπιστία. Το εισπράττουν με μια δυσπιστία. Εκφράζεται και μια πικρία από την άλλη ότι πρέπει να περιμένουμε την ανάπτυξη στον Βόρειο Εύρο από 200 χιλιόμετρα μακριά σε απόσταση, σε ένα νομό γεωγραφικά με τεράστιες αποστάσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι δεδομένης και της δικής σας δήλωσης πριν 1,5 χρόνο στη ΔΕΘ, όταν είπατε επακριβώς ότι έχουμε πολλά σχέδια για το πώς θα σπάσουμε την απομόνωση του Βορείου Εύρου. Ακριβώς αυτό είπατε με την αναγνώριση τελικά ότι είναι απομονωμένος ο Βόρειος Εύρος. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα σχέδια, ποιο είναι ένα ίσως το σημαντικότερο που πιστεύετε ότι θα πρέπει να μας πείτε τώρα για να σπάσει η απομόνωση σε αυτό το ευαίσθητο σημείο του Βορείου Εύρου? Υπάρχει τελικά ειδικό σχέδιο για αυτό? Και δεδομένων όσων ακούστηκαν νωρίτερα, είπατε, μιλήσατε για υποδομές, για δρόμους, για τρένα, για τη συγκοινωνία που θα φτάσει ως επάνω στο Βόρειο Εύρο, που θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία. Αυτά ίσως οδηγήσουν τελικά στους κατοίκους να φύγουν πιο γρήγορα από την περιοχή, δυστυχώς. Γιατί αν δεν υπάρξουν άλλα κίνητρα, φορολογικά, αντιμετώπιση του δημογραφικού, να ενισχυθεί περισσότερο η τέταρτη έδρα του Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα και η επερχόμενη πέμπτη στο Δημότυχο, προφανώς θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Α, και τελευταίο, με συγχωρείτε, επειδή θα είστε υποψήφιος στο νόμο Εύρου, θα κάνετε μία επίσκεψη στο Βόρειο Εύρο προσεχώς για να τα διαπιστώσετε από κοντά αυτά? Έχω επισκεφθεί πολλές φορές το Βόρειο Εύρο και μάλιστα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από εκεί είχα ξεκινήσει και την προεκλογική μου εκστρατεία ως υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2015. Έχετε δίκιο στα ερωτήματα τα οποία θέλετε. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι στη λογική μιας ισόρροπης ανάπτυξης δεν πρέπει να παραμελήσουμε το Βόρειο Εύρο. Και γι' αυτό και όταν μίλησα πριν για τις έδρες των πανεπιστημίων, αναγνώρισα την ιδιαιτερότητα της περιοχής αυτής και την ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο ώστε τα τμήματα αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν να είναι πραγματικά βιώσιμα. Τμήματα τα οποία θα προσελκύσουν φοιτητές. Ξέρετε ότι έχουμε κινηθεί στο maximum των δυνατοτήτων που μας δίνει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για να στηρίξουμε συνολικά τις ακριτικές περιοχές. Για μένα, όταν μιλάμε για απομόνωση, μιλάμε βασικά για υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σύνδεση. Δρόμος και τρένο, ειδικά το τρένο. Στο τρένο αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πραγματικά οραματίζομαι αυτή την ιδέα ενός τρένου που θα έχει χαρακτηριστικά ενός προαστιακού σιδηροδρόμου που θα μπορεί να συνδέει με γρήγορα και με ασφάλεια το Βόρειο Εύρο με την Αλεξανδρούπολη. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της περιοχής τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Γνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, ότι στο κεντρικό Εύρο, στην περιοχή του Σουφλιού, υπάρχει μια αναγέννηση της παραγωγής μεταξιού που ήταν μια τέχνη εγκαταλειμμένη από το παρελθόν, αλλά τώρα αναπτύσσει πολύ μεγάλη δυναμική. Κάθε περιοχή βρίσκει, με άλλα λόγια, τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα προς αξιοποίηση. Πιστεύω ότι οι κάτοικοι του Βόρειου Εύρου αγαπούν πολύ την περιοχή τους και ζητούν από το κράτος τη μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση, και από το κράτος και από την περιφέρεια. Αλλά αυτό που λέτε ως απομόνωση μπορεί να είναι και συγκριτικό πλεονέκτημα. Με ποια έννοια? Ότι ο Βόρειος Εύρος είναι ακόμα πιο κοντά στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης ή της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, σε σχέση με τον Νότιο Εύρο, και μια εξαγωγική επιχείρηση μπορεί να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να είναι εκεί από το να είναι κάπου αλλού. Με προβληματίζει η δημογραφική συρρήκνωση συνολικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι κάτι το οποίο το είπα και χθες. Αποτυπώνει βέβαια την πραγματικότητα της προηγούμενης δεκαετίας. Ελπίζω και εύχομαι και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, όταν θα κάνουμε την επόμενη απόγραφη, αυτή να έχει αντιστραφεί.